Χαίρετε. Καλησπέρα. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, youtuber και συγγραφέας. Στο απόψινό μας βίντεο θα σας κάνω την χάρη να μιλήσω για το θέμα για το οποίο μου ζητάτε εδώ και μέρες να μιλήσω, την αποκάλυψη της κυρίας Μπεκατόρου, που μίλησε για την κακοποίηση που υπέστη ούσα αθλήτρια. Μέχρι τώρα δεν έχω κάνει βίντεο για αυτό το θέμα, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα θέμα για το οποίο μιλάει πάρα πολύς κόσμος. Υπάρχουν αρκετές θετικές φωνές, αρκετές φωνές ενθαρρυντικές, χρήσιμες και επικοδομητικές. Από ό,τι κατάλαβα όμως, βλέποντας κάποιες συζητήσεις στα social media, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, όσο και αν μας φαίνεται παράδοξο, όσο και αν μας φαίνεται ακατανόητο, εν έτη 2021 έχουν κάτι αρνητικό να πούν για μια γυναίκα που βρήκε το θάρρος μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσα χρόνια ταλαιπωρίας, δυσκολίας, βασανισμού, να ανοίξει το στόμα της και να μιλήσει για ένα θέμα το οποίο δεν αφορά μόνο την ίδια, αφορά και πολλές άλλες γυναίκες. Ο τίτλος του βίντεο είναι «Ακατάλληλες ταινίες και η στάση μας απέναντι στην κυρία Μπεκατόρου». Ένα σχόλιο το οποίο έγινε κάτω από ένα βίντεο αυτών των ημερών εδώ στο κανάλι μας λέει τα ακόλουθα. Εύχομαι καλή χρονιά και καλά περισσότερα και έγκαιρα ξεμπροστιάσματα σε αδιάγνωστους χωρίς αναστολές και ενοχές, όπως μόνο η Θέκλα ξέρει. Ας δυναμώσουμε, ας υπερασπιστούμε και ας διαφυλάξουμε την ψυχική μας υγεία ως κόρη οφθαλμού το 2021. Υπάρχει βίντεο στη λίστα σχετικά με το κατά πόσον η βιομηχανία πορνό έχει αλλοιώσει ή και επηρεάσει την ερωτική ζωή των ανθρώπων. Κατά πόσον είναι υγιές να είναι κολλημένος κάποιος σε ταινίες πορνό και να διαπαιδαγωγείται εντός εισαγωγικών ερωτικά από αυτές. Έχει ενοχοποιηθεί ο έρωτας? Μερικά ερωτήματα που μου δημιουργήθηκαν. Θα απαντήσω αυτό το ερώτημα σε αυτό το βίντεο. Και δεν θα μιλήσω για την ενοχοποίηση του έρωτα μέσα από τη βιομηχανία του πορνό. Θα μιλήσω για την εξειδανίκευση του βιασμού μέσα από τη βιομηχανία του πορνό. Δεν μου αρέσουν οι ταινίες πορνό. Ποτέ δεν τις συμπάθησα. Δεν μ' αρέσουν για αυτά που πρεσβεύουν. Ο λόγος που δεν τις συμπαθώ και δεν μου αρέσουν δεν είναι η σεξουαλική πράξη αυτή καθ' αυτή. Η σεξουαλική πράξη αυτή καθ' αυτή είναι απολύτως φυσική, φυσιολογική και ευχάριστη. Όταν όμως έχει να κάνει με δύο συνενούντες ενήλικες. Αυτό που δυστυχώς συμβαίνει σε πολλά σενάρια των ταινιών αυτών είναι να παρουσιάζονται σχέσεις ή ερωτικές επαφές παράνομες, ποινικά κολάσιμες, ως κάτι το φυσιολογικό και κάτι το ok. Πόσες ταινίες υπάρχουν οι οποίες έχουν στην πλοκή τους τον προπονητή να κάνει σεξ με τις αθλήτριές του? Πόσες ταινίες έχουν στην πλοκή τους τον πατριό ή τη μητριά να εξαναγκάζει σε σεξουαλική πράξη τα παιδιά του ή της σύζυγου του? Πόσες από αυτές τις ταινίες έχουν στην πλοκή τους αιμομιξίες, παιδεραστίες και βιασμούς? Η πλειονότητα. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργεί η κουλτούρα του πορνό είναι η πρόθεση της κουλτούρας του βιασμού. Απενοχοποιεί το βιασμό. Ο βιασμός είναι μια πολύ σοβαρή εγκληματική πράξη. Δεν είναι κάτι σεξι ο βιασμός, δεν είναι κάτι αστείο, δεν είναι κάτι το οποίο θα το παρακολουθήσουμε και θα το ευχαριστηθούμε ή δεν είναι κάτι για το οποίο θα έρθουμε εκ των υστέρων να επαναθυματοποιήσουμε το θύμα όταν βρει τη δύναμη και βρει την κατάλληλη συνθήκη για να ανοίξει το στόμα του και να μιλήσει. Όσοι άσκεφτα και απάνθρωπα
ανοίγουν το στόμα τους και λένε ότι τα θέλει κι αυτή ή οποιαδήποτε γυναίκα μιλάει για την κακοποίηση που έχει υποστεί, έστω και αν μιλάει 10 χρόνια μετά, 20 χρόνια μετά, 25 χρόνια μετά. Όποιοι λένε τα θέλει κι αυτή ή γιατί άργησε τόσο πολύ να μιλήσει. Δεν αντιλαμβάνονται, δεν γνωρίζουν, δεν συνειδητοποιούν τι σημαίνει βιασμός, τι σοβαρό ψυχικό και σωματικό τραύμα είναι, αποτελεί ο βιασμός και πόσο δύσκολο είναι για το ίδιο το θύμα να συνειδητοποιήσει πρώτα ότι είναι θύμα, γιατί ένα από τα πράγματα που συμβαίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις είναι το θύμα να νιώθει ενοχές με τον ίδιο τρόπο που ένα μικρό παιδί, το οποίο είναι απλώς ζωηρό και δεν έχει κάνει τίποτα το ιδιαίτερο, έχει φάει ξύλο από ένα γονιό που έχει πρόβλημα με τη διαχείριση του θυμού του και εκείνο το μικρό παιδί μετά νιώθει ότι φταίει αυτό που το έδιρε ο γονιός του. Σκεφτείτε αυτή τη σκηνή. Ένα παιδάκι που παίζει, που είναι 2 ετών, 3 ετών, 4 ετών, 5 ετών, 6 ετών. Ένας γονιός ο οποίος έχει 1000 θέματα πάνω στο κεφάλι του, τα οποία δεν τα επιλύει και ανταυτού ξεσπάει με βιαιότητα πάνω στο παιδί. Τι θα σκεφτεί το παιδί? Τι προβληματικός που είναι ο γονιός μου και με έχει δείρει, ή θα νιώσει ότι φταίω και γι' αυτό τις έχω φάει? Η ψυχολογία του θύματος, κακοποίησης, περιλαμβάνει και αυτό το στοιχείο το πολύ ουσιώδες, ότι νιώθει ότι φταίει το πρόσωπο που έχει κακοποιηθεί. Οπότε όταν ερχόμεθα εκ των υστέρων και λέμε γιατί άργησε τόσο πολύ να μιλήσει, γιατί τα λέει τώρα αυτά και δεν τα είπε πριν, επαναθυματοποιούμε το θύμα και σαν να το κατηγορούμε γιατί υπήρξε θύμα. Πώς οι ταινίες αυτές της βιομηχανίας πορνό προωθούν την κουλτούρα του βιασμού? Την προωθούν μέσα από την απεικόνισή της ως κάτι σεξι, ως κάτι ευχάριστο, ως κάτι ωραίο, ως κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να το κάνουμε κι εμείς. Οι άνθρωποι είμαστε μιμητικά όντα και μαθαίνουμε δια του παραδείγματος πολύ καλύτερα παρά δια του κηρύγματος. Αυτή τη στιγμή αυτό το βίντεο που κάνω, σε αντίθεση με άλλα βίντεο που κάνω καθημερινά, έχει ένα κηρυχτικό τόνο. Και θα έπρεπε να έχει αυτόν τον τόνο, δεν θα μπορούσε να έχει κανένα άλλο τόνο, γιατί χρειάζεται οι άνθρωποι να βγούμε και να μιλήσουμε σοβαρά για τόσο σοβαρά θέματα. Ένας άνθρωπος που κηρύττει δεν θα επιδράσει τόσο πολύ στα μυαλά των ανθρώπων και στις απόψεις τους που έχουν για τον κόσμο, όσο ένας άνθρωπος που δείχνει με το παράδειγμα του κάτι. Άρα όσο παρακολουθούμε αυτές τις ταινίες, όσο οι έφηβοι μας, όσο τα νεαρά μυαλά, τα οποία ακόμη δεν έχουν την ωριμότητα η οποία επέρχεται με την πλήρη ανάπτυξη του εγκεφάλου, και μάλιστα γνωρίζουμε μέσα από σύγχρονα ευρήματα μελετών ότι η πλήρης εξέλιξη των προτιμωτοποιών φλοιών επέρχεται στα 24 με 26 χρόνια. Η έφηβη με το ανολοκλήρωτο μυαλό λοιπόν, χωρίς την κρίση που μπορεί να έχει ένας ενήλικας και που μπορεί να μην την έχει ένας ενήλικας, δεν είναι μόνο να έχεις το hardware, να έχεις μόνο τον εγκέφαλο σου αναπτυγμένο, πρέπει να έχεις και το software και το λογισμικό, πρέπει να το δουλεύεις στο μυαλό σου. Αυτά τα μυαλά των εφήβων μας είναι επιρρεπή στο να μιμηθούν πράξεις που παρακολουθούν. Δεν είμαι εναντίον των ερωτικών ταινιών. Δεν τις θεωρώ κάτι κακό. Θεωρώ όμως ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται, οι πλοκές οι οποίες περιέχουν, η βιαιότητα η οποία περιέχεται μέσα σε αυτές, είναι επικίνδυνες για να προωθούν την κουλτούρα του βιασμού ως κάτι το φυσιολογικό και κάτι το «και τι έγινε». Ο προπονητής απάφτωσε την αθλήτρια. Τα ήθελε και αυτή. Αυτό που δεν θέλει κανένα θύμα βιασμού είναι να βιαστεί. Γιατί υπάρχει το στοιχείο ότι ο γονιός, ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός, οποιοσδήποτε άνθρωπος έχει εξουσία πάνω μας, είναι εκεί πέρα για να μας προστατεύσει. Έχει ένα ρόλο προστατευτικό προς εμάς.
Ο προπονητής είναι για να προστατεύσει τις αθλητές και τις αθλήτριες και να τους βοηθήσει. Ο γονιός είναι να προστατεύσει τους γιους και τις κόρες, να τους βοηθήσει, να τις βοηθήσει. Ο θετός γονιός επίσης είναι γι' αυτό το λόγο. Ο ιερέας είναι εκεί για να προστατεύσει το ποιμνιό του. Ο γιατρός είναι εκεί για να προστατεύσει τους ασθενείς του. Ο καθηγητής του πανεπιστήμιου για να διδάξει και να προστατεύσει τους φοιτητές και τις φοιτητριές του. Όταν υπάρχει σχέση εξουσίας, η οποιαδήποτε κίνηση σεξουαλική προς τα πρόσωπα με τα οποία έχουμε σχέση εξουσίας απαγορεύεται, είναι παράνομη, είναι ποινικά κολάσιμη, επειδή μας εμπιστεύονται αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά εμπιστεύονται τον προπονητή τους, τον δασκαλό τους, τον καθηγητή τους, τον γιατρό τους. Τον εμπιστεύονται. Πέφτουν οι άμυνές τους όταν είναι με αυτούς τους ανθρώπους. Οι γονείς εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε αυτούς τους ανθρώπους. Και οφείλουν να σεβαστούν τους νέους ανθρώπους που τους έχουν εμπιστευτεί ή ακόμη και τους μεγαλύτερους ανθρώπους. Είναι τραγικό, είναι απαράδεκτο, είναι εξοργιστικό να θεωρούμε ότι σε ιανδήποτε περίπτωση φταίει το θύμα για την κατάχρηση εξουσίας που έχει οποιοδήποτε έχει εξουσία πάνω σε ένα θύμα το οποίο και βιάζει. Θεωρώ ότι η βιομηχανία του πορνό εξειδανικεύει το βιασμό και οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση, να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, εαυτούς και αλλήλους. Ως κοινωνία οφείλουμε να σταθούμε με σοβαρότητα, υποστηριχτικά στα θύματα που βρίσκουν το θάρρος να ανοίξουν το στόμα τους και να μιλήσουν και να μην τα κατακεραυνώνουμε και να παραδεχτούμε επιτέλους ότι είμαστε μια ατελής κοινωνία, ότι έχουμε πολλά προβλήματα, ότι υπάρχουν πολλοί σάπκοι άνθρωποι ανάμεσά μας, ότι υπάρχουν πολλά σάπια κυκλώματα και ότι επιτέλους οφείλουμε να εξοραίσουμε και να εξυγειάνουμε την κοινωνία μας. Και μια κοινωνία δεν μπορεί να εξυγειανθεί αν δεν τιμωρηθούν οι κακοποιητές που βρίσκονται μέσα σε αυτή. Η κυρία Μπεκατόρου και το κυρία με κεφαλαία χέρι της εκτίμησης μου και της εκτίμησης εκατομμυρίων Ελλήνων και όποιες άλλες γυναίκες έχουν το θάρρος να μιλήσουν για το ότι τους έχει συμβεί. Την εκτίμηση μου χαίρουν και όλες εκείνες οι γυναίκες που δεν έχουν το θάρρος να μιλήσουν, αλλά υποφέρουν σιωπηλά και βουβά εδώ και χρόνια. Ως ψυχολόγος έχω να καταθέσω ότι ό,τι πιο σοβαρό μπορεί να συμβεί σε μια νεαρή ψυχή είναι ο βιασμός. Αυτό έχω να καταθέσω. Ό,τι πιο τραυματικό. Και έχω να καταθέσω ότι έχω γνωρίσει γυναίκες στα 60 τους και στα 70 τους να υποφέρουν μια ζωή ολόκληρη από τις δυσμενείς συνέπειες ενός τέτοιου τραυματικού γεγονότος, το οποίο όταν τόλμησαν να μιλήσουν γι' αυτό, ως μπούμεραν στράφηκε εναντίον τους, από τους γονείς τους, από τα αδέρφια τους, από το κοινωνικό τους περιβάλλον, από τις αρχές, τους ανθρώπους που έχουν εξουσία ήθελα να πω, τις αρχές. Τέρμα στην κουλτούρα του βιασμού, τέρμα στο να ανεχόμαστε πράγματα ποινικά κολάσιμα ως κάτι χαριτωμένο και σεξι. Δεν είναι με τίποτα. Σοφία Μπεκατόρου και όλες οι υπόλοιπες αξίζετε το θαυμασμό, τη συμπαράσταση και την αγάπη μας.